Το Μιχάλης. Ναι. Δεν λέει και τίποτα σε αυτή τη σκηνή. Ωραία, να τον κόψουμε από τη σκηνή. Τέτοιος που είναι, εγώ θα τον έκοβα τελείως. Δεν σ' αρέσει καθόλου. Όχι, μωρέ, πλάκα κάνω. Όχι, λέω που δεν ξέρω πότε αστείευεσαι και πότε μιλάς σοβαρά. Είναι μέρος της γοητείας μου. Ναι, ναι. Που έχει και πολλά άλλα μέρη να ανακαλύψει κανείς. Έλα, πες. Τον. Για ποιον. Τον Ιεροκλή, λέω. Τι θα τον κάνουμε. Εσύ τι θέλεις να τον κάνουμε. Πες το, έλα. Έλα. Φίλε μου, φαίνεται λίγο ανερμάτιστος. Ανερμάτιστος, ναι. Λοιπόν, και. Και έχει μια λαϊκότητα που... Λαϊκότητα, ναι. Που παραπέμπει στα 7. Α, 7. Να τον σκοτώσουμε. Γιατί, μωρέ, τον άνθρωπο. Έλα, δεν υπάρχει. Γιατί, ό,τι πεις εσύ κάνουμε, τον πετάμε. Μάλιστα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Αν δεν διακόπτω το ψήσιμο του χαλβά, είπα καλησπέρα. Α, Φλώρα, δουλεύουμε, τα λέμε αργότερα. Δύο εβδομάδες είναι που χάθηκε η δόλια και αρχίσαμε τις τυριτόμπες. Είπες κάτι? Όχι, τίποτα. Να λέω, την κοπέλα την ξέρω. Καινούρια στο μαγαζί. Συγγνώμη, Μάρα Θεοφάνου, σεναριογράφος της σειράς που θα σκηνοθετήσει ο Κωνσταντίνος. Θα σε βλέπουμε συχνά, δηλαδή. Ναι, αν δεν σας πειράζει. Θα το συνηθίζω, ξέρω. Άιντε τώρα, άιντε. Τι έγινε, αναστενάρισα, γιατί βογκάς, τι έχεις? Τι να έχω. Λίγα είναι αυτά που περνάμε σε αυτό το σπίτι. Για τη γυναίκα σου, λέω. Που χάθηκε. Παντρεμένος είσαι. Ναι, όχι, προς Θεού. Καλά, δεν με φτύνεσαι κιόλας. Απλώς κάποια στιγμή παραλίγο να γίνει ατύχημα, αλλά ο καλός Θεός προστάτεψε δυο αθώους από ένα λάθος. Ξέρω. Κι εγώ χωρισμένη είμαι. Όχι, που δεν θα άσουνα. Ο δικός σου ο γάμος πώς ήτανε? Ω, βαρετός. Για να καταλάβεις, τη μοναδική φορά που με είδε ο άντρας μου να διασκεδάζω ήταν μια μέρα που γύρισε στο σπίτι απροειδοποίητα. Ναι. Εγώ πάω επάνω. Είπα, εγώ πάω επάνω. Έχει ένα ντοκιμαντέρ στο net για τους άστεγους της Λευκορωσίας. Να το δω, να πάρω μια ιδέα σε τι κατάσταση ζει η γυναίκα σου. Καληνύχτα, Φλώρα. Καληνύχτα, αγοράκι μου. Και εσύ μην αργήσεις να πέσεις, ε? Μην έχουμε πάλι πρόβλημα. Τι πρόβλημα, παιδί μου? Το πρόβλημα που σου βγαίνει με την επιληψία. Επιληψία? Πολύ μεγάλο πρόβλημα, δεσποινής μου, πάρα πολύ μεγάλο. Μα τι αλήθειες είναι αυτές που λες, άντε πήγαινε πάνω. Θα πάω, ηρέμησε, αγοράκι μου, ηρέμησε. Μόνο δεσποινής μου, σας παρακαλώ, προσέξτε το, ναι, προσέξτε. Αν του βγει το πρόβλημα, τα χάπια του είναι στο πάνω σιρτάρι δεξιά. Έτσι, αν και καλύτερα να πηγαίνετε κι εσείς. Γιατί μπορεί να μην τα καταφέρετε άμα του γυρίσει η γλώσσα ανάποδα. Καληνύχτα, Φλωρούκο, καληνύχτα. Καληνύχτα, παιδί μου. Και να προσέχεις, Δεν με συμπάθησε και πολύ, έτσι. Μπα, μη δίνεις σημασία. Απλώς έχεις κάποια στοιχεία που δεν θα σου τα συγχωρέσει ποτέ. Όπως? Όπως το ότι είσαι γυναίκα και το ότι κάθεσαι κοντά μου. Δηλαδή, άμα καθόμουν όσο κοντά σου ήθελα, μέχρι που θα με σκότωνε δηλαδή, Ναι, 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 και πρόσεχε γιατί μπορεί να το κάνει. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ λέω να διακόψουμε για σήμερα. Δουλεύουμε πάλι αύριο. Έλα, έλα κι εγώ τώρα, ρε παιδιά, και βγαίνουμε σε δύο. Έλα, ρε, εσύ, αγραία, αγραία. Έλα, ρε παιδιά, τελειώνεται, παρά δύο πήγε η ώρα. Γεια σου, κραβαμάζωσε. Μαρίνα! Αντελήσα κακιά! Ναι, παρακαλώ πολύ τον Μιχάλη, το ρέπα θα ήθελα. Έλα, Μιχάλη μου, η Μαρίνα, η κουντουρά του. Ναι, τι κάνεις, βρε ψυχή, χαθήκαμε. Ο Θανάης καλά? Αχ, πάντα καλά. Να σου πω, βρε Μιχάλη μου, ξέρεις, ήθελα να αρχώσω να την εκπομπή, να κάνω μια συνεντευξούλα. Α, δεν πας σε πρωινάδικα. Στην Ελένη όμως πήγες. Καλά. Εγώ πάντως, βρε Μιχάλη μου, πολύ θα ελπιθώ που δεν θα έρθεις, αλλά τέλος πάντων για άλλο λόγο σε ήθελα. Εσύ σεναριογράφος τώρα. Ναι, βρε, και σκηνοθέτης, εντάξει. Κάποια Μάρα Θεοφάνου, την ξέρεις εσύ αυτή? Α, δεν την ξέρεις. Καλά. Άντε ρε, παιδάκι μου, τελείωνε. Τώρα ρε, παιδί μου, άσυχτη. Όσο σένα, βρε Μιχάλη μου, καλά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, άντε, φιλάκια, γεια. Τελείωνε, παιδάκι μου, περιμένει και η Λουκά.
έρχομαι! Μπα! Λοιπόν, τι έγινε, τα σκέφτηκες αυτά που σου είπα χθες για τους ήρωες? Μα δεν έκανα τίποτα άλλο χθες βράδυ. Όλο εσένα σκεφτόμουν. Παρακαλώ. Θέλω να πω αυτά που μου είπες. Μάλιστα. Και. Πού κατέληξες? Ότι όπως όλες σου, έτσι και οι παρατηρήσεις σου ήταν ωραίες. Α, το κουδούνι! Το κουδούνι! Το κουδούνι! Ποιος να είναι, ποιος να είναι. Άι, δεν θα είναι. Καλημέρα, αγόρι μου. Καλημέρα. Καλημέρα, Χρυσό. Καλημέρα. Μαρούσκα, Χρυσό μου, δώσε τα χαρτιά στον Κωνσταντίνο. Ευχαριστώ. Θες παρακαλώ, αγάπη μου. Μόσα την πιτσβάση, πατζιλαβάτς, να γκρουζίλικα ξυφόνταγε. Καλά. Μπομπό, τι θες εδώ? Αχ, ναι, ξέχασα, Χρυσό μου, τηλεφωνηθήκαμε το πρωί με τη μέρα μου, είπε για το ραντεβού σας και ήρθα. Ναι, αλλά τη δουλειά έχεις εδώ, αυτό δεν μου είπε. Μα για να δούμε το σενάριο, τι άλλο. Και όλη αυτή η χαρτούρα. Να, χτες βράδυ σκέφτηκα κάποιες ιδέες. Η αλήθεια είναι ότι πολλές, και ντρέπομαι που το λέω, και καλές ήτανε της Μαρούσκας. Ναι. Φυσικά δεν θέλω να επέμβω, αλλά έκανα κάτι μικροαλλαγές στο σενάριο για να μας έρθουν πιο οικονομικά τα επεισόδια. Έχει χαθεί κάθε σοβαρότητα. Ναι. Ναι, γι' αυτό ήρθα. Για να την ξαναβρείτε με τη Μανούλα και παραγωγό σας. Ακόμη δεν μπήκαμε στο πλατό και άρχισες να ανακατεύεσαι. Προς Θεού, Χρυσό μου, εγώ δεν θέλω να επέμβω. Απλώς προσπαθώ να προλάβω καμιά κυτσαρία. Και ποια είσαι εσύ που θα το κρίνεις αυτό? Χτες άνοιξα το καλλιτεχνικό μερνάριο και αποκαλύφθηκε η αυθεντική φορεσιά της δελικής έμπνευσης. Έτσι, χωρίς να θέλω να επέμβω, θα ήθελα να σας αποκαλύψω τις σωτήριες λύσεις ώστε να εκτοξευθούμε στην κορυφή του τηλεβαρόμετρου που περιμένει τη δική μας δημιουργική έκρηξη. Τι είπε, καλέ? Αμύθα, θα συνηθίσει σιγά σιγά. Για να συνεννοηθείς με την τέννη σε πρώτο επίπεδο, πρέπει απλώς να γίνεις παρανοϊκός. Μπουμπού. Φυσικά, χωρίς να θέλω να επέμβω. Ούτε εγώ θέλω να επέμβω, μπουμπού. Γι' αυτό δεν πάτε να βρείτε κανένα άλλο σκηνοθέτη. Να τελειώνουμε. Ναι. Παρακαλώ πολύ την Ελένη Μαβίλη, θα ήθελα. Έλα, βρε Ελένη μου, τι κάνεις, χαθήκαμε. Ναι, να σου πω, ξέρεις τι θα ήθελα, να παίρνεις έτσι να κάνω μια συνεντευξούλα μου, ωραία, από το στούντιο. Α, δεν πας σε πρωινάδικα, στην Ελένη όμως πήγες. Τι άλλο αυτό, αγάπη μου? Ναι, τέλος πάντων, εγώ για άλλο σε ήθελα. Μήπως ξέρεις μια Μάρα Θεοφάνου, σεναριογράφος είναι αυτή. Α, ναι, πώς είπες? Λοιπόν, κοίταξε, δεν θέλω να σε ανησυχήσω. Αλλά νομίζω ότι τα έχεις εντελώς χαμένα. Μάρα, Χρυσό μου, έχεις εσύ κανένα πρόβλημα με αυτά που είπα? Όχι, όχι, δεν μπορώ να πω ότι έχω ακριβώς πρόβλημα. Ορίστε, εδώ δεν έχεις πρόβλημα η κοπέλα που βγάζει τα μάτια της για να το γράψει. Και έχεις εσύ. Ρε, πού θα με τρελάνεις, είναι σοβαρά πράγματα τώρα αυτά. Πες μου, ποιο δεν είναι σοβαρό, να τα αλλάξω. Ορίστε. Πρέπει οπωσδήποτε να έχει ένα γιο γκέι που ψάχνει μάτια να βρει τον εαυτό του. Γιατί αυτό? Γιατί έτσι απευθύνεται κατευθείαν στη μέση ελληνική οικογένεια. Ναι, πες μας τώρα ότι αυτό που χαρακτηρίζει τη μέση ελληνική οικογένεια είναι ότι έχει από ένα γιο γκέι. Τουλάχιστον γι' αυτό θα συγκινηθεί η Ελληνίδα μάνα. Βέβαια, ειδικά αν υποψιαστεί ότι ο Λεβέντης της κρύβει μέσα του μια δασκάλα μπαλέτου. Άσε μας, ρε μπουμπού. Σαν να μου φαίνεται ότι έχει δίκιο. Κάνει λίγο φόσκολο. Τι λες, Χρυσό μου? Ο φόσκολος είναι υπερβολικός. Ναι, ενώ εσύ εκπροσωπείς το νέο ρεαλιστικό κινηματογράφο, ξέρω. Μες στην κυρία το σπίτι. Καλημέρα, Φλωράνς. Βλέπω ότι τα σέρνεις ακόμα τα πόδια σου. Μπράβο. Αχάσου, μωρή μπουρδάρα. Λοιπόν, ξέρεις, προχτές με το χάπι που μου χάρισες, μου δώσεις μια ιδέα. Τι χάπι σου χρειάζεται σένα και το βρήκα. Πρόσεξε τι θα πεις. Το happy end. Λοιπόν, τώρα που ασχολούμαι με την τέχνη, βλέπω ότι το βιτριολικό μου χιούμορ βγήκε στην επιφάνεια. Εδώ βρε ζόμπι, βγήκες εσύ στην επιφάνεια. Αυτό δεν θα βγει. Λοιπόν, μετά από αυτό το μικρό διάλειμμα με τους φίλους μας τα ζώα, ας ξαναγυρίσουμε στη δουλειά μας. Εγώ λέω να ξαναγυρίσουμε στα σπίτια μας και όσο για μας θα τα ξαναπούμε, μπούμπου μου. Μαρούσκα, πια. Πως είπα, είπα ότι μπορεί σήμερα το πρωί να μην μίλησα, αλλά σε προειδοποιώ για τελευταία φορά. Έτσι και ξανακάνεις την παραμικρή παρέμβαση στη διαδικασία της ετοιμασίας της σειράς, εμένα ξέχναμε. Και αυτή τη φορά το λέω αλήθεια. Εντάξει, αγόρι μου. Θα βάλω μυαλό. Δεν σου ζητά τόσο δύσκολα πράγματα, μητέρα. Απλώς να μην περνάς τόσο συχνά από την περιοχή μας. Αυτό μου αρκεί. Εντάξει, αγόρι μου. Εξόρισε τη Μανούλα. Κυρία Ντένι. Δημήτρη. Δάσκαλε. Παιδί μου, τι θες εδώ? Ποιος σου δώσε τη διεύθυνση?
Έφερα αυτά τα λουλούδια. Τι να τα κάνουμε τα λουλούδια, εμείς λουλούδια έχουμε. Πάρα τα και φύγε, πάρα τα και φύγε. Δεν μου είπατε τα λουλούδια να τα πάω... Α, στους ζωγραφάκηδες. Στους ζωγραφάκηδες. Αλλά ξεχάσατε να μου πείτε τη διεύθυνση. Α, ναι, την αφηρημένη λοιπόν είναι... Πού είναι η ασφάλεια Αθηνών απέναντι ένα βενζινάδικο, μια πολυκατοικία δίπλα. Θα το βρεις. Άντε, πήγαινε τώρα, πήγαινε, πήγαινε, πήγαινε. Δημήτρης. Δημήτρη δεν τον λένε. Καλό παιδί. Καλό και πρόθυμο. Μπουμπού, τι δουλειά έχει εδώ πέρα ο Δημήτρης με λουλούδια. Ένα το πρωί που ήμουν κολονάκι. Μα το πρωί ήσουν στο σπίτι μου. Το πιο πρωί. Πέρασα από τον Ιωαννίδη και παρήγγειλα μερικά λουλούδια για τους Αποστολάκηδες για το καινούργιο του σπίτι. Μα αφού εσύ είπες να τα πάει στους Ζωγραφάκηδες. Μα οι Αποστολάκηδες είναι γείτονες με τους Ζωγραφάκηδες. Φίλοι κι αυτοί. Και επειδή οι Αποστολάκηδες τρώγονται σαν τα σκυλιά και ενοχλούν τους Ζωγραφάκηδες, είπα να τους στείλω λίγα λουλούδια ή σε ένδειξη συμπαράσταση σε αυτό. Και ο Δημήτρης πού κολλάει. Σε μένα, πού να κολλάει, χρυσό μου. Τον είδα που έπινε καφέ στη Μιλιώνη και τον παρακάλεσε να πάει τα λουλούδια στους Ζωγραφάκηδες που είναι γείτονες με τους Αποστολάκηδες για να μην με δούνε να τα πηγαίνω εγώ και έχουμε μούτρο και εντάχει στην παρέα τόσο απλό. Πειράζει που δεν κατάλαβα τίποτα. Καλά, δεν θα σε χρεώσω. Πήγαινε τώρα γιατί μετά τα λουλούδια πρέπει να πάω κι εγώ εκεί. Καλά, εντάξει, κι εμείς όπως είπαμε, έτσι. Φυσικά. Και αύριο φέρει πίν που θα πάω στον Κηφόρο για το κάστινγκ, μη εδώ εκεί πέρα. Πολύ θα λυπηθώ. Ναι, εντάξει, χρυσό μου, τράβα τώρα. Είναι. Εντάξει κυρία Ντέλη μου, είναι προσιλωμένη στη δουλειά, τι να κάνουμε. Καλά πες της όταν βγει ότι τι θέλω, εγώ τώρα πάω στον κύριο Κασιμάτη. Μπουμπού. Γνωστή φωνή. Μπουμπού. Παιδί μου. Τι δουλειά έχεις εσύ εδώ πέρα, φαντάζομαι περαστική για το κολονάκι. Μα τι λες, είμαστε τώρα για χαζολόι στον Τακάπο. Δεν έχουμε ραντεβού με τον Νικηφόρο για το κάστινγκ. Μπομπού, δεν έχεις καμιά δουλειά εσύ με το κάστινγκ. Τα πάμε χτες. Τι λες, χρυσό μου, κι αν εσένα σου έρθει να μου φέρεις τη Σιγκούρνα ή Γουίβερ, πώς θα την πληρώσω εγώ. Λοιπόν, πάμε. Δεν πάμε. Πάμε. Εσύ να μείνεις εδώ ακίνητη. Σαν το άγαλμα του κολοκοτρώνης της σταδίου. Ακίνητη, τ' άκουσες. Τον άκουσες. Τον άκουσα. Αλλά εσείς δεν μου είπατε με τη Μάρα πώς θα πάτε. Ατάλλαντη, χρυσό μου, ατάλλαντη. Να φανταστείς όλα τα σενάρια από την αρχή πρέπει να τα γράψω. Πάω τώρα, μην τους αφήσω πολύ ώρα μόνο τους γιατί και ο γιος μου έχει πάρει αέρα. Στο καλό, κυρία Ντένη, στο καλό. Πάλι την είδες, την είδες. Ποια λες την κυρία Ντένη. Όχι την κυρία Ντένη, Απόστολε. Αφού συνεργάζονται, παιδί μου, οι άνθρωποι, τι θες να κάνουν, ε? Να πάνε να συνεργαστούν αλλού. Είναι ανάγκη να συνεργάζονται μπροστά στα μάτια μας. Αισυχτήρια. Τα νεύρα μου. Τόλι. Τόλι, πήγαινε μέσα γιατί υπάρχει πρόβλημα με τα ρούχα για το χορευτικό της Μαρίνας. Καλά, κάνε παραπέρα. Καλή μπουγάτσα μου. Τι είναι, μωρή? Έλα να πάμε το βράδυ στο Γονίδι που έχω τραπέζι. Και τι θα κάνουμε οι δυο μας στο Γονίδι, μωρή? Καλά, έλα εσύ στο Γονίδι και μετά θα βρούμε τι θα κάνουμε. Παρακαλώ πολύ την κυρία Δήμητρα Παπαδοπούλου. Έλα, Δήμητρα, η Μαρίνα. Τι πια Μαρίνα, η κουντουρά του. Τι πια κουντουρά του, παιδί μου, η γνωστή. Ναι, να σου πω βρε Δημητρούλα. Θα ήθελα να περάσεις έτσι από το στούντιο να κάνουμε την Πέμπτη μια συνέντευξη. Α, δεν κυκλοφορείς την Πέμπτη. Καλά, την Παρασκευή. Α, την Παρασκευή θα πας Χαλκιδική. Α, στο εξωγικό της Ελένης, μάλιστα. Αχ, βρε Δήμητρα, πολύ θα λυπηθώ. Αλλά τέλος πάντων, για άλλο λόγο σε πήρα. Εκεί στο συνάφι σας έχετε μήπως μία σεναριογράφο Μάρα Θεοφάνους. Την ξέρετε εσείς αυτή? Όχι, όχι, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Βότλια ντουν. Ναι, βεβαίως, αλλά δεν καταλαβαίνω. Σματρίτσι. Σματρίτσι. Βιτούμ. Βιτούμ. Τουκ, τουκ, τουκ. Τουκ, τουκ, τουκ. Τουκ, τουκ. Μπάζε μόι. Ωραία, περί, δεν μου λες, παρακαλώ. Πόσες λέξεις? Μια πανιλά. Μια πανιλά. Τέσσερις. Έχει άρθρο? Μια πανιλά. Ένα πάρει, ευχή να πάρει. Σήμερα βρήκε να λείπει και αυτή η Έλενα. Τα. Άκουσε, κορίτσι μου. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Ακρόιτσις λαβάρ. Ακρόιτσις λαβάρ. Πασμετρίτσι. 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 Σούντα. Σούντα. Ασούντα. Έχει σχέση. Έχει σχέση με την κυρία Κασπαζά. Έχει σχέση με την κυρία Ντένη. Ντα, ντα, αγιος πεζά Ντένη. Ντα, εσύ στα χείλες. Χριστός και η Παναγία. Ντένη,
Κρύψου, γρήγορα! Κρύψου, κορίτσι μου, κρύψου! Άγλασσο! Άγλασσο, πάω εγώ! Τι δουλειά έχεις εδώ εσύ, μωρή ντροπή της Στέπας! Για βάνα, πιεζινιού! Νικηφόρα, μπορείς. Νικηφόρα, είπα! Τι με κοιτάς, τι με κοιτάς εμένα, ναι! Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Εγώ ήρθα και τη βρήκα εδώ στο γραφείο. Αυτό ήταν απολύεσαι. Βαλιάγιτσι! Συγγνώμη, αυτές πώς συνεννοούνται. Πολλοί κόσμος ρωτάει, αλλά. Πεσόβες, Γκασπέζα! Μια βαλιάγιτσι! Αποκλείεται το βράδυ που θα γυρίσω σπίτι να έχεις μαζέψει τα μπογαλάκια σου. Βρεντένι! Σκάσε κι εσύ, Βρεντένι! Απολύεσαι! Ναι, παρακαλώ πολύ την κυρία Παπαϊκονόμου. Μιρέλα! Η Μαρίνα Κουντουράτου. Μιρέλα! Μιρέλα! Ντροπρού, τρομαρούτσου και γάμπτζελα. Λοιπόν, αν δεν μου κάνετε σοβαρή πρόταση, αποσύρω τη χρηματοδότηση. Άντε πάλι. Βρε Ντένι μου, είμαστε μισή ώρα εδώ και ακόμα δεν έχουμε καταλήξει πουθενά ούτε για τον αντρικό ούτε για το γυναικείο. Βασικά για το γυναικείο κι εγώ είμαστε. Μπάκα, δεν τις φαινόταν. Λοιπόν, εγώ λέω να ξαναρίξουμε μια ματιά στο ντοσιέ με τα κορίτσια. Εντάξει τα κορίτσια, αλλά βρε παιδιά, εγώ λέω να τους ρίξουμε από δίπλα και μερικές παλιές να τις βοηθήσουμε κιόλας. Τηλεόραση κάνουμε που δεν είμαστε το κοινωνικής πρόνοιας. Εγώ σου λέω ότι θα πουλήσουνε σαν Καλάζνικοφ στο Τεπελένι, ακούστε ονόματα. Μπεάκα Ασημακοπούλου, Μαριάννα Κουράκου, Ηλία Ελιβικού, Φλωρέτα Ζάνα. Κατίνα Παξινού, Μαρίκα Κοτοπούλη, Εμίλιος Βεάκης. Μην ειρωνεύεσαι, Νικηφόρε, εγώ σου λέω ότι θα σκίσουμε. Κάσε που θα βγαίνουμε κάθε δύο και τρεις στα παράθυρα του Σκάι, ως ευεργέτες. Αυτό που το πας. Ένα διπλό. Για αυτή πώς σας φαίνεται. Να σε μας χρυσό μου. Αυτή ήταν νέα επί εποχής Παγκάλου. Τώρα θέλει δύο μέτρα φόδρα για να κρύψει τις γραφές. Η Άντζελα Γκερέκου. Τι γυρεύει εδώ η φωτογραφία. Γκερέκου, Γκερέκου, let me think. Αυτή τη θυμάμαι καλύτερη αρχιτεκτόνισσα. Από ό,τι ξέρω δεν το άσκησε ποτέ. Αυτό λέω κι εγώ. Για δες την καριοφιλιά τι σου λέει. Μα όχι, αυτή δεν γίνεται πια. Έλα μωρέ, αφού είναι από τις καλύτερες που έχουμε. Όρος απαράβοτος, μαράκι να το θυμάσαι. Ποτέ σκεφτόμενους ηθοποιούς. Όταν οι ηθοποιοί αρχίζουν και σκέφτονται, χέστα. Δεν είναι εκπαιδευμένοι γι' αυτό. Αυτή τη βρήκα. Είναι και φίλη σου. Δεν νομίζω. Δεν κάνω χάρη σε γνωστές μου. Οι μουλάρες που με θυμηθήκανε τώρα ξαφνικά. Γι' αυτή εδώ τι λες. Μα αυτή παίζει σε σαπουνόπερα, δεν είναι ηθοποιός. Ωραία, ρε παιδί μου. Και πες ότι στους δεύτερους ρόλους χρησιμοποιούμε φρέσκους. Για τον κύριο όμως ρόλο. Χρειάζεται μια παρουσία λαμπερή. Λαμπερή. Περίμενε να σκεφτούμε, λοιπόν. Η Κάτια είναι ένα σύγχρονο κορίτσι, ευαίσθητο, με κρίση ταυτότητος, δυναμική και ανασφαλή συνάμα, με ένα πρόσφατο αποτυχημένο έρωτα που μένει σε μια άσπονδη φίλη της. Το βρήκα! Για, αποτέλειωσαμε. Η Χιλουδάκη. Ευχαριστώ. Θα κάνει παταγό. Σήμερα με συγχωρείτε να κάνω ένα τηλεφώνημα, να κλείσω ένα ραντεβού με τον ψυχό. Έλα, κάτσε. Μα βρε Ντένι. Βρεντένι, με έχει δίκιο το παιδί. Τέτοια ονόματα μέσα σε αυτό το γραφείο. Να, γιατί μπαίνουν καλύτερα ονόματα σε αυτό το γραφείο. Κυρία Ντένι μου, συγγνώμη, αλλά είπατε το απίστευτο. Ναι, συγγνώμη, Κωνσταντίνε, χρυσό μου, δεν θα ξαναμιλήσω. Ποια μπορεί να είναι, ποια μπορεί να είναι. Α! Ποια δεν σκεφτήκαμε. Ποια δεν σκεφτήκαμε. Την Ντένιση. Βίλα! Συγγνώμη, δεν ξαναμιλάω. Ποια μπορεί να είναι, ποια μπορεί να είναι. Thank you.
Ορίστε, αυτός. Πώς σου φαίνεται αυτός? Καλέ, αυτός δεν τα λέει με τίποτα. Και εγώ μου γκους δεν πληρώνω. Μα Βρεντένι, με εσύ δεν πήγες πέρσι στο θέατρό του? Ναι, με παρέσυραν ένα βράδυ που βρέχε. Και? Δυστυχώς η πολυθρόνα μου έβλεπε προς τη σκηνή. Α, για τον Τζόρτζογλου, τι λέτε? Έλα βρε μάρα, προηγουμένως η Τέννη, τώρα εσύ δηλαδή επίτηδες το κάνετε, θέλετε να την κατεβάσω όλη την μπουκάλα? Βρε Κωνσταντίνε παιδί μου, για κοίταξε, αυτός εδώ πώς σου φαίνεται? Αγενής. Γιατί το λες αυτό? Τον είδα το καλοκαίρι στους Όρνηθες. Και πού κολλάει η αγένεια δηλαδή? Φέρθηκε στους Όρνηθες όπως οι Τούρκοι στους Κούρδους. Λοιπόν, για να συνοψίσουμε και να πλησιάσουμε τον πρωταγωνιστή δια της επαγωγής. Λοιπόν, ψάχνουμε ζεν πρεμινιέ ταλαντούχο που να μην είναι γκέι. Απ' την επαγωγή προκύπτει ότι η Μάρα θα πρέπει να αφαιρέσει το ρόλο. Εγώ ζητάω ένα σοβαρό ηθοποιό, αυτό θέλω μόνο. Και εγώ θέλω τον Ταβόρ. Όχι καλή μου, εγώ θα τα πάρω το Ταβόρ, εγώ. Μικρέ μου ανενημέρωτε, δεν είναι Ταβόρ. Νταβόρ Σούκερ, ο Κροάτης Στράικερ που μας υποσχέθηκε ο πρόεδρος και που βλέπω να μένουμε με το όνειρο. Ντενί, μη μας πηδάς τη συζήτηση. Εγώ σας τη μηδάω ή ο πρόεδρος με τις τσιγκουνιές του. Α, που σε λίγο θα βγάλουμε από τη φανέλα το τρεφίλι και θα βάλουμε το καβούρι. Ο Σπάγκος, ο Σπάγκος, ορίστε φούντοσα τώρα. Αν μετά το μικρό διάλειμμα της παράκρουσής σου επιστρέφαμε στη δουλειά, πολύ θα με διευκόλυνε. Συγγνώμη, αγόρι μου, αλλά δεν μπορώ. Φουντώνω. Με έναν Ασάνοβιτ δουλειά δεν γίνεται. Αυτό Ντένι μου, πώς σου φαίνεται? Σιγά, το τετράποδο. Εσέ παρακαλώ πάρα πολύ, Ντένι, μην μιλάς έτσι για τους τοπιούς. Δεν είναι ζώα. Καλά, μην το ανοίξω. Θαύμα, αδιέξοδο και εδώ. Εγώ φταίω πάλι. Φέρτε μου κάποιον που να μην κλαίω τα λεφτά μου και εγώ θα τον πάρω. Ορίστε, εδώ είναι το ελληνικό θέατρο. Ορίστε, διάλεξε. Διάλεξε όποιος αρέσει, αφού εσύ βάζεις τα λεφτάκια σου και εγώ θα στο κάνω ηθοποιό. Καλέ. Αυτός εδώ είναι εντελώς ηλίθιος. Θυμάμαι που είχαμε πάει για bowling με τη Δινέτα και επέστρεψε την μπάλα επειδή είχε τρύπες, λέει. Χάρμα. Αυτό ήταν. Εγώ φεύγω και πολύ θα σκεφτώ, θα τα ξαναπούμε. Πάμε, Μάρα. Στο καλό, αγόρι μου, στο καλό. Ανοίγτε λίγο ρε παιδιά! Έλα ρε Μαρινά, έχεις τα μάτια σου! Τι έπαθε? Τι να έπαθε, η ζέστη, το χορευτικό, τα σκατάξω! Έλα Μαρινά, έλα Μαρινά! Μη βάρα ρε Τόλι! Τάξε, τάξε! Έλα, εντάξει, εντάξει! Ναι, μια ξαφνική ζαλάδα ήταν! Ζαλάδα? Από τι? Από τι, από τι τα είπαμε? Η ζέστη, το χορευτικό, τα σκατάξω! Τώρα πάμε! Είσαστε καλά, κυρία Κουντουράτου? Πολύ καλά, εσείς? Μήπως χρειάζεστε τίποτα? Όχι, ευχαριστώ. Παρακαλώ. Τόλι, εγώ πάω με τη Μάρα στη σχολή. Αν χρειαστείτε κάτι. Εντάξει, εντάξει, πήγαινε. Τον άκουσες, τον άκουσες! Την πάει και στη σχολή τώρα, δεν τρέπετε! Λοιπόν, παιδιά, να σας συστήσω τη Μάρα Θεοφάνους. Ήθελα να σας γνωρίσει. Σκασίλα μας. Είναι η σεναριογράφος της σειράς. Φάτισα από καταράκτες. Καταράκτες. Εσύ είναι ο βοηθός δικαστάνης. Ευχαριστώ, γιατί αυτή η κανίβαλη είναι η κανένα σεφάνα ζωντανή. Έρχομαι σε λίγο. Λοιπόν. Κύριε, λέγε. Κύριε, μπορώ να βγω ένα λεπτό? Γιατί, Φάτου? Δεν λέγονται αυτά τα πράγματα, κύριε. Καλά, καλά, πήγαινε. Σύντομα, σύντομα. Τι σύντομα, κύριε, σαν πως το ελέγχω. Πήγαινε το καθημερινό. Καλά, κύριε. Λοιπόν, πάμε εμείς στο μαθημά μας. Άβα. Άβα. Που βόσκεις, παιδάκι μου, σου μιλάω. Άβα. Σήκω, παιδί μου. Πάμε λοιπόν τη σκηνή από το σημείο που το αφήσαμε χθες εκεί που πέφτει νεκρή. Μάθησε. Τι να κάνω? Προσέξτε, παιδάκι μου, τους λέω. Από το σημείο που πέφτει νεκρή, μ' ακούς? Ναι, πείτε μου. Πέφτει νεκρή, πουλάκι μου, κάντο! Εντάξει, καλό ήταν, Όχι έτσι, βρε πουλάκι μου. Βάλε λίγη ζωή στο θάνατό σου. Γίνε πιο πιστική. Ζωή στο θάνατό μου. Μάλιστα. Εντάξει, να φύγω τώρα. Δάφνη, Σπύρο, πάνω. Γεια σας. Γεια.
Γεια. Γεια. Σας έχει πει κανένας πόσο όμορφοι είσαστε και να το εννοεί? Συγγνώμη, γνωριζόμαστε. Μπορεί να με έχετε δει στο σινεμά. Α, ναι, τώρα που το λες. Στο Ιντεάλ δεν ήσουν χθες? Στο έχω εξηγήσει 100 φορές. Δεν ήμουν εγώ αυτή χθες το βράδυ. Και εγώ τότε πια είδα τη μάνα σου, είδα με τον άλλον. Εσένα είδα, γιατί είμαι συγχυσμένος. Παιδάκι μου, μην με κάνεις να συγχύσομαι. Χριστέ μου, θα κάνω κυρητήδες. Εσύ να κάνω κυρητήδες και εγώ να κάνω τον κρόμο σου εδώ πέρα. Είναι δυνατόν? Σε παρακαλώ, μου έχεις πάει τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Φύγε από μπροστά μου, δεν θέλω να σε βλέπω. Σου έχω πάει τα καλύτερα σου χρόνια. Εσύ μου έχεις πάει τα συντόνια. Δεν τέξα, δεν ξέρω τι συντόνια και συντόνια μου να μην το έχει παγάρι. Καλά μου λέει μάνα μου να πάρω τον Όντα, λέγω στραβώθηκα και πήρε εσένα. Τουλάχιστον να πήρε τον Όντα που έχει τα προσόντα εκείνη. Και τι άλλο κάνετε εκτός από υπέροχα σενάρια? Μη μου πείτε ότι σας αρέσει η δουλειά μου. Τρελαίνομαι. Αφού δεν έχει γυριστεί τίποτα ακόμη. Άλλο αυτό. Εγώ όμως το έμαθα. Τα διάβασα δηλαδή και σκέφτηκα ότι η Μιρέλα είναι πάρα πολύ φίλη μου, αλλά πρέπει να μπαίνει στο σπίτι σας και να ψάχνει τον υπολογιστή. Μήπως υπερβάλλετε? Υπερβάλλω για πολλά, αλλά ποτέ για ωραίες γυναίκες και για καλές δουλειές. Μωρέ, τι συμπαθητικό που το λέτε. Και τα κάνω. Αρκεί να μου δώσει κάποιος την ευκαιρία. Χαριτωμένο μωρό. Πρέπει να είμαι πολύ τυχερή η κοπέλα σας, έτσι. Ήταν ανήχα. Με συγχωρείτε ένα λεπτάκι, να σου πω λίγο. Είναι παιδί μου. Το δόντι πάλι. Αν δεν πάνε να το φτιάξετε, να τελειώνουμε. Σάμπο τον βρίσκω και ποτέ το μάκι στο γιατρό του. Ολομεγκόμενε γυναίκε, κατά του βρίσκει πια. Πιο σιγά, κορίτσι μου, πιο σιγά, σου κάτσει. Δεν καταλαβαίνει, μωρέ, τόλι. Ξέρει, μου έχει ανοίξει η όρεξη τώρα. Μη με στείλει για πεπόνι νυχτιάτικα, την κόβω τη φιλία. Εγώ το πεπόνι, ρε τόλι. Πάλι καλά. Καναβερίκο κομπεμπέκου όμω να είχα. Μωρή. Να σου πω. Τι. Αυτή η λιποθυμία, μωρέ, είναι τίποτα ανησυχητικό. Όχι, παιδί μου, ζαλάδα από το γνωστό το λόγο. Απλώς πρέπει να προσέχουμε, μας πάρουν χαμπάρι εκείνοι που δεν θέλουμε. Δεν πιστεύω να κατάλαβε τίποτα. Σοπάρε τον κακομύρι. Τώρα που πες κακομύρι. Αυτή η κακομύρα, η Μάρα, η Σάρα. Ωραία κοπέλα. Ωραία κοπέλα, ναι. Πολλά σου τα φέρτα όμως βλέπω και. Αφού συνεργάζονται οι άνθρωποι. Στενά όμως, πολύ στενά. Έλα, μωρέ, πότε να προλάβουνε, μωρέ, σόπα. Τολί. Όλα τα ατυχήματα είναι ζήτημα δευτερολέπτου. Μη με κοιτάς εμένα έτσι, κυρία Ντένι μου το είπα. Ωραία. Εγώ σου λέω ότι τέλος πάντων αυτό. Εσένα τι σε νοιάζει? Εμένα, με νοιάξε. Εμένα. Δεν πάω να κόψω το λαιμό του. Χαίστηκα. Ξέρεις, τελικά αυτό που μου αρέσει στους ήρωές σου είναι ότι ορίζουν μεν τον εαυτό τους, αλλά είναι και έρμα των παρορμησών τους. Είναι παιδιά ενός ξεχωριστού Θεού. Του εαυτού τους. Ειλικρινά χαίρομαι που μας αρέσουν τα ίδια πράγματα. Που έχουμε τόσες κοινέ ανησυχίες. Μην ανησυχείτε καλέ τόσο πολύ, θα σας πειράξει. Τα ζου πάνω και τα λέμε το πρωί. Πάω. Αλλά αν σας πιάσει και καμιά άλλη ανησυχία, θα κατέβω, να το ξέρεις. Δεν μας χωρίζουν και χιλιόμετρα, μια πόρτα είμαστε. Τάσου! Αλήθεια, πώς σκέφτεσαι να εικονοποιήσεις την ιστορία? Ναι, θα με ενδιαφέρε να δώσω ένα τέλος στο τελεσίδικο θάνατο του οπτικού πεδίου, όπως τον αντιλαμβάνεται η σημερινή τηλεόραση. Σύμφωνα. Ναι. Βέβαια, θα έχουμε την ευκαιρία να ξεδιπλώσουμε τις απόψεις μας περί τέχνης. Και περί τέχνης. Ναι. Μήπως θες μια τρούφα? Όχι. Ένα ποτό όμως θα το έπινε ευχαρίστως. Ποτό, ποτό! Δεν τζάτζι, Γιαλιέγκ. Για τζουίς μου γιου χαρασό, να. Ξέρε μπότα γιου, για ραμπότα γιου, μες δυναρόντυνε η καμπάνι. Η σιτσάτς πριγκρασίλη να είναι τζιλιβίτζινε. Κάκ ζηλάω να τάσαι. Να. Μάλεγγι αλλιώς. Καβερίς με πόντα. Πλότσι την καμπάνια. Ακόμα εδώ είσαι εσύ, ηλίθια μουζίκα. Σιω. Όχι πριν κάνουμε ένα μικρό έλεγχο στα πράγματά σου. Γιαννή Πασβαλιάγιο, θα είμαι σε μια βάτσα. Δεν σε υποπτεύομαι, είμαι σίγουρη. Γι' αυτό παίρνα από το τελωνείο. Βουμινιά σκαρμπλάγιτσε. Προτιμάς να σε προσβάλλει το αλλοδαπών? Για βαμνή Πασβαλιάγιο, τάκ καβαρίτ. Μη ρούσκι τσέσνι να ρωτ. Γιατί από εκεί που έρχεσαι, αρουρέ της στέπας, τα μόνα πράγματα που εξάγεται είναι μαφία, πουτάνες και πετρέλαιο. Τακτά πατσί μου βιμινιά βζάλι να ραμπότο. Γιατί σκέφτηκα ότι η μαφία σας είναι αδίστακτη και εσύ δεν είσαι. Οι πουτάνες σας είναι όμορφες και εσύ δεν είσαι. Το πετρέλαιό σας είναι φτηνό. Και εσύ επίσης. Ικτό τσιμπίσκα ζάλ στο γενι μαγκού ραμπότοτς. Κακ προστιτούτκα, μωρή! Μωρή! Είπε στην κυρία σου, μωρή, ορτ! Ο Ιαπκά καλά σου στράχω! Ξόρτα βαϊ μάτσερε! Έστον τον! Μάτσερε! Γκασπεζά!
στα γκασμπαζά, χρυσό μου, καλά να με βοηθήσεις. Δύο πάλι, θαμπόλμα. Αχ, τι να μη φωνάζει ο βρεμυρμικό φάγε του Κρεμλίνου. Σιγά, σιγά. Χρυσό, χρυσό νεκριτσίτσι, για πεσβενιού νινιέτα, η πατώ μου ντου. Δεν έχεις να πας πουθενά. Πρώτα θα γίνω καλά και μετά τράβα στο να γυριστώ. Ακακτά βεβείς, δαραβέγιτσε. Όσο θέλω, γιατί λογαριασμό θα σου δώσω. Αυτά τα τραύματα κρατάνε και 10 χρόνια. Αυτό για το μωρί. Καληνύχτα, Χρυσό. Να τα και τα ποτά μας. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Έλα πιο κοντά. Άσε, μου έχει μια γούβα εδώ ο καναπές. Και άσε. Για την Κάτια δεν μου είπες, πώς τη φαντάζεσαι? Καλά, τώρα για την Κάτια θα μιλάμε. Γιατί όχι, δεν καταλαβαίνω, έχει πολύ ενδιαφέρον, για λέγε. Anyway, η Κάτια λοιπόν, η Κάτια είναι εύθραυστη, αλλά και δυναμική. Έχει τσαγανό, αλλά και άγνοια του κινδύνου. Έχει μια τρομερή αγωνία να μαθαίνει και εκπλήσεται συνεχώς από τον ίδιο της τον εαυτό, αλλά εκπλήσει και τους άλλους. Είναι αθώα, αλλά και πορωμένη. Έχει τσαμπουκά. Ψάχνει να βρει τις αξίες της ζωής χωρίς να έχει καλά-καλά εικόνα της ίδιας της ζωής. Δεν θα την έλεγες μορφωμένη, όχι. Αλλά ρουφάει σαν σφουγγάρι. Βαθιασμένο πλάσμα, αλλά και ρομαντικό. Αδύνατη. Ξανθιά, για να καταρρύψουμε καταρατσιστικά κλισέ. Ερωτική. Με ξύπνια φάτσα. Προκλητική, αλλά όχι πρόστιχη. Αντράκι. Αλλά και με θηλυκότητα μιας άλλης εποχής. Σχεδόν παλιωμοδίτικη. Πλάσμα ελεύθερο και χαριτωμένο σαν γαζέλα. Πιστή και ανεξάρτητη σαν γάτα. Εμένα με συγχωρείς, πρέπει να διακόψω. Να λέει, πού θα πας τέτοια ώρα? Άσε, είχα ένα ραντεβού με ένα φίλο μου και το ξέχασα. Λέγε πανάθεμα την τύχη μου με τους φίλους που κάνω, λέγε. Να μωρέ. Πριν από λίγο ήμουνα με τη Μάρα. Μάρα. Η σεναριογράφος. Α, μάλιστα και. Και συζητούσαμε για την πρωταγωνίστρια της σειράς και φτάσαμε σε ένα διέξοδο. Και γι' αυτό είσαι χαρούμενος, Λεβέντη μου. Όχι, μωρέ. Ανά μου την περιέγραψε. Και νομίζω ότι βρίσκομαι στο σωστό δρόμο για τη λύση. Ωραία, ποια είναι? Δεν ξέρω. Καλά, εσύ έχεις μπει για τα καλά στο πεζί της τηλεόρασης. Έχουν αρχίσει και φαίνονται τα πρώτα συμπτώματα σχιζοφρένειας. Ναι. Και τα χαρά η λάση. Λοιπόν, παρακολουθείς το συλλογισμό μου και βοηθάς. Για λέγε. Καταρχάς, η πρωταγωνίστρια πρέπει να είναι νέα. Πολλές. Ναι. Ξανθιά. Περισσότερες. Ερωτική αλλά και αθώα. Καμία. Αντίθαση και ευαίσθητη. Η γάτα των Φρίσκης. Αληθινό αντράκι αλλά και με θηλυκότητα. Η Ντάνα Ιντερνάσιονα. Σοβαρέψου. Δεν με βοηθάς. Ένα κορίτσι του σήμερα αλλά και με αρχές. Με αρχές δεν ξέρω καμία. Ένα πλάσμα που να συνδυάζει την τρυπή απειλή που λένε και οι Αμερικάνοι. Να ξέρει να παίζει, να χορεύει και να τραγουδάει. Κοίτα. Ναι. Στα στοιχεία που μου δίνεις. Σε καλό τρόπο είσαι. Εκτός τη Σίρλι Μακλέιν. Σιγά μου τώρα, η Σίρλι! Σωστά. Μόνο ένα φωνικό όπλο μου έρχεται στο μυαλό. Ακριβώς. Μη μου πεις ότι είναι αυτό που σκέφτομαι. Μακορά. Καλώς τα παιδιά τα δικά μας. Σας παρακαλώ πολύ, κυρία μου, ακούσετε τα δικά σας. Καλά, δεν σε είπαμε και σου η ρίχτρα. Δεν με είπατε και δεν είμαι. Πολύ τακτικός μας γίνατε, βλέπω. Ξέρετε, εγώ το Ντόλι ψάχνω. Ντόλι. Το κύριο που δουλεύει εδώ, ξέρετε. Ξέρω. Ναι, με παρακάλεσε να του βρω το τηλέφωνο του Αντώνη του Φραγκάκη. Φραγκάκη, σουάου! Ναι, επειδή ξέρετε, ο Ντόλις δεν έχει σχέση με το υπόγειο του θέατρου τέχνης. Εκεί είναι το μόνο υπόγειο που δεν έχει σχέση, ε! Και. Τι και. Το βρήκατε. Το βρήκα. Ωραία. Αφού λοιπόν το βρήκατε, πώς μπορείτε να μπείτε στον κόπο να μου βρείτε και εμένα το κλειδί του σπιτιού του Φραγκάκη? Έλα. Τζους να φεύγουν οι πρωινές. Αϊντε. Μονοφαγά, στο λαιμό να σου κάτσω το τεκνό. Ρε τι πάθαμε. Τεκνό. Εμένα είπε τεκνό. Κοίτα τον καμάρι. Γιατί δηλαδή, ρε Τόλι, πόσο φτάνουμε. Ρε ας αυτά τώρα. Ότι θα τα ακούνε μερικές που χαίρομαι ανεβάζουνε. Μπορώ να κατεβάζουμε. Ρε ας αυτά τώρα και πες μου το κάνεις τελικά. Φυσικά και θα το κάνω. Τι ήρθαμε εδώ για να δω το αεροδρόμιο των Σπάτων. Γιατί κάνεις χιούμορ, αγόρι μου, αφού δεν σου βγαίνει.
Καλά. Εγώ πάω τώρα πάνω να το ανακοινώσω στον Νικηφό. Στο καλό, στο καλό. Τι θέλει πάλι αυτός εδώ? Καλά, έτσι και σου πω τι θέλει. Τι θέλεις, είπες? Θέλω για πρωταγωνίστρια τη σειρά την κυρία Κουντουράτου. Τι πράγμα? Αυτό που άκουσες, σε θέλει πρωταγωνίστρια για το σεριάλ του. Είναι με τα καλά του? Όχι, γι' αυτό σε θέλει πρωταγωνίστρια. Εγώ στο είπα, κορίτσι μου. Ο άνθρωπος είναι τρελός και παλαβός μαζί σου. Ψήνεται, καίγεται. Και μύρισε. Άσε μας, μωρέ, με το Ιωβανούδα. Τον μάθαμε πια. Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα μας τα είπε με το πρώτο του το γάλα. Καλά, βρε Κωνσταντίνε. Είναι ώρα για αστεία τώρα. Με βλέπεις να μη δύο? Όχι, με βλέπεις να μη δύο. Ναι, μα άμα κάνει τη σειρά πρέπει να αφήσει την εκπομπή. Κι εγώ δεν μπορώ να αποδυναμώσω την πρωινή ζώνη. Ναι, αλλά θα δυναμώσεις τη βραδινή ζώνη, εκεί που είναι και τα μεγάλα διαφημιστικά κονδύλια. Και πού τα άμαθες εσύ αυτά? Εσύ που τα άμαθες, Νικηφοράκο. Δεν κρατάω κι εγώ το στόμα μου κλειστό. Βασίσου πάνω μου, θα τη δεις και δεν θα την πιστεύεις. Καλά, αυτό συμβαίνει και χωρίς τη δική σου συμβολή. Αλλά να ξέρεις εγώ τι έλεγα. Να βρίσκαμε κανένα καινούριο φιντανάκι, όπως πέρσι την Άννα Μαρία. Αχ, δεν το συζητώ, είμαι το κατάλληλο πρόσωπο, μόνο αυτή σκέφτομαι. Μόνο αυτή σκέφτεσαι? Για το ρόλο φυσικά. Τι άλλο? Τι άλλο? Αυτά τι άλλο. Καλά, πρόσεξε, κακομοίρη μου. Μην το ημείς και βγάλεις τη μουντιώτη μου τόπε. Σε βλέπω φιλοξενούμενο στο Ρουσόπουλο σε 7 στην 7. Γιατί μου ήρθε, μου κακοπέσει? Ναι, αν φιλοξενείστε 7 σκομμάτια τη μία Κυριακή και τα άλλα στα την άλλη. Καλά, τι είναι αυτό πάλι? Δεύτερη επαφή σε μια μέρα. Μήπως είναι μοιραίο μας? Μου πηγαίνετε στον διάολο. Δεν σου έχω πει, μωρή Λούση, να μην ενοχλείς τους άντρες του ξένου κόσμου. Άστα τα χέρια από εδώ. Σιγά, καλέ, τους Ελβανείς που θα μας φάνε τις γυναίκες. Σου χώσω καμία, σου πω εγώ. Τι έγινε, ρε, το πες? Του το πω. Και πώς αντέδρασε? Για ξαναπες το αυτό αργά-αργά. Αργά-αργά. Αλλά είπα ότι θέλω τη Δεσποινίδα Κουντουράτου για το πρώτο γυναικείο ρόλο στο Σύριο. Καλά, πώς σου ήρθε αυτή η απίθανη ιδέα? Κατάπληξη μου κάνει. Και εμένα, μην νομίζεις. Με έχει αφήσει άφωνη. Ούτε ξέρω πώς μου ήρθε. Να λέω από εσύ τη Μαρίνα. Ναι. Τη μισείς? Ναι, ότι τη μισώ, τη μισώ. Αυτό είναι δεδομένο και δεν θέλω κουβέντα πάνω σε αυτό. Αλλά είπα, πού να τρέχουμε τώρα να βρίσκουμε άλλη. Και είναι και σεζόν Μόρτ. Ναι, Μόρτ. Και γι' αυτό είπα, να της το δώσουμε εκεί πέρα το ρόλο, να πέσει στο διάλογο. Και εδώ που τα λέμε μεταξύ μας, σιγά το ρόλο. Πρωταγωνιστικός δεν είναι? Ναι, πρωταγωνιστικός. Αλλά από τους μικρούς πρωταγωνιστικούς. Κατάλαβα, γόρι μου, κατάλαβα. Γιατί την υπήρχε μόνο τη δουλειά και είπα άντε να της δώσω εκεί πέρα μια δουλίτσα, την καημένη. Την καημένη, πώς θα ζήσει με 6 εκατομμύρια το μήνα? Ούτε μισό κιλό πετζάολα δεν μπορεί να αγοράσει από του Βασιλόπουλου. Τώρα, αν θέλει να αγοράσει και γοργοντζόλα, πρέπει να πουληθεί ολόκληρη. Τόσο αγώνα έκανε τόσους μήνες στη σχολή. Ούτε ο Μητσοτάκης τόσον αγώνα για να παντρέψει την Τώρα. Απ' την άλλη, είπα στον εαυτό μου, Κωνσταντίνε, είπα, δεν δικαιούται κι αυτή μια ευκαιρία. Τι δικαιούται? Τι δηλαδή, επειδή είναι ξαφιά, θα την πετάξουμε στον Κιάδα? Όχι, όχι, όχι. Μπορεί εγώ να τη συγχαίρομαι, αλλά μια ευκαιρία τη δικαιούται. Μια ευκαιρία στο όνειρο. Αυτά πια, γόρι μου, δεν είναι ρόλος. Το jackpot στο τζόκερ είναι. Έπειτα, προς αποφυγή παρεξηγήσεως, η ιδέα δεν ήταν αμιγώς δικιά μου. Συνεπικούρησαν και η Μάρα και ο Τόνης. Να τα και τα επικουρικά ταμεία. Εμένα ούτε καν μου πέρασε από το μυαλό το όνομά της και θέλω να με πιστέψεις. Σε πιστεύω, αγόρι μου, σε πιστεύω. Εσένα από κάπα σου έρχεται μόνο Καραμπέτη, Κονιόρδου, Κοταμανίδου, άντε και αδερφές Κανονίδου. Θα σου πω, από την άλλη, γιατί το σκέφτηκα και από την άλλη. Λέω που είναι και φίλη σου. Αχ, αγόρι μου, δεν ξέρεις πόσο με συγκινείς. Γιατί ήθελα να σου ζητήσω να παίξει κάτι στο σύριαλ και Νινέτα, αλλά ντρεπόμουν. Α, να βγαίνεις και από την υποχρέωση. Ποια υποχρέωση? Όχι, λέω. Φίλος έδωσε σε φίλον, τριαντάφυλλο με φίλον. Να τον καλλιεργήσεις, αγόρι μου, αυτόν τον αλτρουισμό σου. Έβγε. Έπειτα είναι και το οικονομικό. Πού το βάζεις το οικονομικό? Πού να το βάλω, αγόρι? Διότι αυτή είναι φτηνή, σε συμφέρει. Μπράβο σου, αγόρι μου, μπαίνει στο σωστό δρόμο. Σε βλέπω μία των ημερών θεατρικό επιχειρηματία. Βέβαια. Δεν πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός ότι την αντιπαθώ βαθύτατα. Αυτό να μην το παραβλέψουμε. Αλλά τι να κάνουμε, δεν μου. Η δουλειά. Μήπως όμως, αγόρι μου, αυτή σου η αντιπάθεια, λέω, μήπως επηρεάσει τη δουλειά. Λες? Λέω. Μπα. Όχι. Άμπα, δεν νομίζω. Ναι, όχι, ναι, όχι. Θα μεταλλοποιήσει βέβαια στα γυρίσματα. Τι δεν ξέρω εγώ τώρα τι θα τραβήξω. Σε συμπονώ, αγόρι μου, σε συμπονώ. Βέβαια, αν δεν μπορεί να σταυρώσει κουβέντα, στην ιστάτη των περιπτώσεων, θα την τουμπλάρουμε. Μπράβο! Θα βάλεις τη Μαρίνα στην εικόνα και την Κάτια Δανδουλάκη στη φωνή. Ναι. Ναι. Βέβαια. Επίσης δεν πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός ότι θα την κάνω ό,τι θέλω. Που είναι και ο απότερός μας στόχος. Παρακαλώ. Όχι, λέω, καλά όλα αυτά. Αλλά τη ρώτησες? Σιγά μην τη ρωτήσουμε. Τι μη της κάνουμε? Μήπως να την παρακαλέσουμε κιόλας?
Ρεντένι, μίλα της εσύ, σε παρακαλώ. Να της μιλήσω, αγόρι μου, αλλά φοβάμαι ότι θέλει να τελειώνει με τα δικά σας. Τα δικά μας, ποια δικά μας, τι θες να πεις? Τα δικά σας, τα της σχολής. Σε παρακαλώ, Ρεντένι, μίλα της εσύ, εσένα σ' ακούει. Όχι ότι με νοιάζει εμένα, δηλαδή. Ναι, όχι, ότι σε νοιάζει, όχι. Αλλά για τη δουλειά. Ναι, καλά, πήγαινε εσύ στη σχολή και εγώ θα της μιλήσω. Και πριν φύγεις, ζήτα από τη Μαρούσκα να σου δώσει ένα κουτί σοκολατάκια που μας έφερε η Νινέτα χτες. Εμείς δεν τα χρειαζόμαστε. Τι ξέρετε εσείς, ο δάσκαλος ήταν σήμερα. Και τι έγινε, ρε, καλύτερα. Τι λες, ρε, άμα δεν έρθει αυτός, δεν θα έρθει και οι άλλοι. Η μάρα, μη φτιάχνεσαι, ρε, εδώ, η γυναίκα είναι κάτω. Τι λες, ρε, άχρηστε. Άχρηστε, αυτή με θέλει, αλλά. Αλλά δεν το ξέρει. Τι πράγμα. Τι θα κάνεις. Κάτι έχω στο μυαλό μου. Αν δουλέψει, τον καβάτζω σαν τον ρόλο. Εσείς καλά είστε, τις βρήκατε τις άκρες. Μόνο εγώ δεν έχω να αποτανθώ πουθενά. Αποτάζω στη VVF. Όλο και κάτι θα έχουν για τους μονάχους μονάχους. Εμένα πάντως, παιδιά, δεν με ενδιαφέρει αν θα παίξω. Ο ρόλος του βοηθού σκηνοθέτη μου αρκεί. Έτσι, από μένα δεν έχει να φοβηθείτε τίποτα. Για πότε μου είπε μια φίλη μου που σε πήρε ένα βράδυ, δεν έχουμε να φοβηθούμε από τίποτα δικό σου. Πάντως, ό,τι περνάει από το χέρι μου τώρα που θα είμαι βοηθός του δασκάλου, μπορείτε να μου το ζητήσετε. Αν βέβαια είστε καλές μαζί μου. Εγώ ξέρεις τι σε θέλω, πρέπει πάσο. Να μας αφήσει ήσυχους με την Διάνα να συζητήσουμε για τον ρόλο της, έτσι, μωρό μου. Σιγά μη σου κάτσε, ρε Φίφα. Τέλος πάντων, εγώ άλλο σου ήθελα. Να ψήσει το δάσκαλο να μου κάνει ακρόαση για ένα δραματικό ρόλο, γιατί με θεωρεί κομικιά, ρε παιδιά. Και θα τον χάσω λόγω λοιπού ενημέρωση περί το άτομο. Σίγουρα, Μπαρθένα, τι περιμένει από τη σειρά. Τι να περιμένει, αγάπη μου, το Γενάρη για να τη δει την τηλεόραση. Εγώ είμαι πιστή υπηρέτης του θεάτρου. Νόρτες και οι Φιλιππινές στις σκηνές. Κύριοι, ας πιούμε στην επιτυχία των προσπαθειών μας και με οδηγό μας στο σύνθημα «Ίσιον ως άριστος αμήνεστε δια την πάρτη σας». Βούρρα και τους πήρω με τους ρόλους. Να σας πω, ρε παιδιά, μήπως έχει ιδέα κανένας σας τι θα είναι αυτή η σειρά. Από την πήρε ταυτή μου, κάτι σαν Beverly Hills, αλλά ελληνικά. Αλλά στο πιο ποιοτικό του. Να, δεν τι σημαίνει ποιοτικό Beverly Hills. Να, μωρό, ότι θα παίρνονται όλοι με όλους, αλλά με αιτία. Διάνα μου, ξέχνατε το ρόλο. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε? Βασικά κάνουμε και κλασικούς ρόλους. Δεν κατάλαβα. Όχι, λέω, εσείς με ξέρετε σαν κομικιά. Αλλά άμα θέλετε να ξέρετε, διαθέτω και δραματική φλέβα. Να φανταστείτε κάποτε είχα παίξει μύδια στον μπαλκόνι ενός φίλου μου με μεγάλη επιτυχία. Και πού κολλάει αυτό, ρεύμα? Στη σειρά, καλέ. Άκου που κολλάει. Άστο, μου, άστο καλύτερα. Δεν νομίζω. Θα έχουμε και ζεστό χειμώνα. Α, άμα είναι όλοι εδώ. Όχι, λείπει ο Δημήτρης. Ελάτε, κύριε Αντένι μου, ελάτε. Έλα, χρυσό μου, κάτσε ήσυχος επιτέλους, κάτσε. Εύκολο το έχετε. Αφού είσαστε τόσο χορταστική. Να είμαι χορταστική, κράτς και απόλαυση. Μόνο με σφίγεις τόσο πολύ και ακουστούνε τίποτα άλλα, κράτς και τρέχω. Νομίζω ότι παίζετε μαζί μου. Ναι. Α, τώρα που είπες παίζω, αλήθεια, εσύ τι θα παίξεις στο σύριελ του Κωνσταντίνου? Α, δεν ξέρω. Εξάλλου δεν με ενδιαφέρει αυτό το θέμα. Α, κοίταξε, αγόρι μου, πρέπει κάτι και εσύ να κάνεις στη ζωή σου. Δεν μπορεί να περιφέρεις απλά το ωραίο σου κορμί και το αρενοπό σου προσωπάκι εδώ και εδώ. Τι θα θέλετε, κυρία Αντένι μου, ο γιος σας τον ξέρετε? Φημίζεται για την αξιοκρατία του. Ναι, το έχει αυτό ο Κωνσταντίνος. Η αξιοκρατία του είναι η μισή του αρχοντιά. Την άλλη μισή την αφήνει από εδώ και από εκεί. Δεν μπορείς να φανταστείς τι ξεχασιάρης είναι με την αξιοκρατία του. Ειδικά όταν πρόκειται για τον πρώτο γυναικείο ρόλο. Γι' αυτό σας λέω. Μήπως να του μιλούσε κανείς που να τον σέβεται. Έχετε κάποιον στο μυαλό σας? Που να τον σέβεται ο Κωνσταντίνος, όχι. Γι' αυτό σας λέω. Άστε το. Να δω αν μπορώ να κάνω τίποτα εγώ. Αν και εγώ, ξέρεις, δεν ανακατεύομαι ποτέ στις δουλειές του Κωνσταντίνου. Αλλά επειδή είσαι ταλαντούχος και το ταλέντο, όπως και η ψυχή, για να βγει στην επιφάνεια χρειάζεται ένας προξηματάκι, θα ασχοληθώ.